είμαστε προς το τέλος. Πρώτο-τελευταίο είναι ένα βήμα μικρό. Είναι ένα βήμα ρεαλιστικό, γραμμένο από μια μορφήτησα, την Αγνή Λεαντζή Μενελάου, με τίτλο «Στο σπίτι μου ξανά», θα μας το απαγγείλει η Περσούλα Κουδουνά. Το βήμα είναι ρεαλιστικό, δηλαδή το 2003, 29 χρόνια μετά την εισβολή, η Τουρκία, έξυπνα παίζοντας το παιχνίδι όπως πάντα, ανοίγει τα οδοφράγματα, όπως ήταν η διαχωριστική γραμμή με στρατών, να ελέγχεται η διαχωριστική γραμμή που χωρίστηκε εκεί προς τη μέση. Είχαν ξεσπάσει από το 2000, αρχίσαν οι Τουρκοκύπροι να αντιδρούν, διότι ένιωθαν και εκείνοι καταπιεσμένοι από τον εγκλισμό τους και τη μη αναγνώριση, εννοείται, από τον κόσμο. Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, να πάνε σε άλλες χώρες, μόνο στην Τουρκία. Αρχίσαν να ξεσηκώνονται, να κάνουν διαδηλώσεις και να διαμαρτύρονται. Η Τουρκία, για να διοχετεύσει, να σπάσει τις αντιδράσεις, γιατί ίσως φοβόταν κάτι πιο χειρότερο, επέτρεψε να πηγαίνουν έρχονται οι Τουρκοκύπροι στις δικές μας περιοχές και να πηγαίνουμε κι εμείς στις δικές τους, στις δικές μας, τις κατεχόμενες. Και η ποιήτρια, όπως και κάποιοι άλλοι ή αρκετοί άλλοι, πήγαν να δουν τα σπίτια τους. Ο πόθος σιγοκαίει τον άνθρωπο 29 χρόνια να στερείται τα σπίτια του. Και περιγράφει στο ποίημα τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του Τουρκοκύπριας, η οποία, όπως και κάποιοι άλλοι Τουρκοκύπροι ή αρκετοί άλλοι, υποδέχτηκαν με συγκίνηση και με κλάματα ή αγκαλιές τους Ελληνοκύπριους που πήγαν να δουν αυτούς που κάθονται στα δικά τους σπίτια. Γιατί και πολλοί Τουρκοκύπριοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις δικές μας τις ελεύθερες περιοχές για να πάνε να κάτσουν στα δικά μας τα σπίτια. Και κάποιοι, αρκετά συγκινητικών, εφύλαξαν φωτογραφίες ή τις άφησαν κρεμασμένες στους τοίχους και κοιμόντουσαν με τις δικές μας φωτογραφίες μέσα στα δωμάτια ή στα σαλόνια τους. Και όταν πήγαν κάποιοι από τους δικούς μας μέσα στα σπίτια, βρήκαν, τα είδαν αυτά τις φωτογραφίες στις δικές μας και τα κοιμήλια, κάποια άλλα κοιμήλια αντικείμενα, και κάποιοι τα έδωσαν στους δικούς μας μετά από 29 χρόνια και τα φέρανε στις περιοχές. Φυσικά κάποιοι ή αρκετοί άλλοι Τουρκοκυπροί τα καταστρέψανε τις φωτογραφίες και άλλα κοιμήλια, τα πέταξαν, τα έκαψαν, αλλά κάποιοι τα διέσωσαν και τα έδωσαν. Ας ακούσουμε αυτό το ποίημα από την Περσούλα Κουδουνά. Στο σπίτι μου ξανά, της Αγνής Λεαντζή Μενελάου. Στο σπιτιό μου την πόρτα στάθηκα ξανά, ύστερα από 29 χρόνια προσφυγιάς που απάνθρωπα με κρατούσαν μακριά. Το κουδούνι χτύπησα δειλά, ενώ δάκρυα στα μάτια μου γοργά κυλούσαν, ανάμειχτα από λύπη και χαρά. Άνοιξε η γυναίκα πόρτα και αγκαλιά, τα δάκρυα της μίξαν με τα δικά μου τα καυτά. Συγχώρεση ζητούσε, ενώ με γέμιζε φιλιά και μου έλεγε λόγια γλυκιάς παρηγοριάς, σαν να φταίγε εκείνη για όλα τούτα τα κακά. Έλα και σου έχω φυλαγμένα όλα τα καλά, φωτογραφίες, βιβλία, κοιμήλια σου ιερά. Μαζί σου να τα πάρεις εκεί στην προσφυγιά, ώσπου για πάντα να ξανάρθεις στα χώματα τα πατρογονικά. Έφυγα την επάνωδό μου προσδοκώντας σύντομα ξανά.